κάτι. Αυτό τι είναι. Ελιά. Μία ελιά με ένα περιστέρι μαζί. Τι μας θυμίζει. Άρη, σε παρακαλώ. Μία ελιά με ένα περιστέρι μαζί, συνήθως πότε το βλέπουμε αυτό σαν εικόνα. Ένα περιστέρι λευκό με μία ελιά. Τι συμβολίζει αυτό το σχέδιο. Δεν κανείς δεν μπορεί να φανταστεί. Συμβολίζει κάτι κακό ή κάτι καλό. Ένα περιστέρι με ένα κλαδί ελιά στο στόμα του. Καλό θα είναι, φαντάζομαι. Λοιπόν, συμβολίζει την ειρήνη. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα ειρήνης. Ποιος θα μου πει, ποιος θα μου πει περίπου τι είναι όταν λέμε ειρήνη. Τι πάει να πει αυτό. Τι πάει να πει ειρήνη. Δεν μπορεί να μην το ξέρετε. Τι πάει να πει ειρήνη, Δημήτρη. Ειρήνη. Ναι, τι πάει να πει. Όταν λέμε αυτή η χώρα είναι ειρηνική, επικρατεί ειρήνη σε μία χώρα ή ανάμεσα σε δύο χώρες επικρατεί ειρήνη. Τι σημαίνει αυτό. Ότι. Έλα βρε, εύκολο είναι. Κωστή μου, τι μπορεί να σημαίνει αυτό, εξήγησέ μας. Ακούστε. Καλό είναι. Ναι, όταν λέμε δηλαδή ανάμεσα σε δύο χώρες επικρατεί ειρήνη, τι σημαίνει αυτό, ότι. Τι δεν γίνεται δηλαδή ανάμεσα σε αυτές τις δύο χώρες όταν επικρατεί ειρήνη. Δεν γίνεται. Ναι, μπράβο. Ακούτε. Δεν γίνεται πόλεμος, είναι το αντίθετο. Είναι ειρήνη και είναι και πόλεμος. Και ακούστε ένα ωραίο τώρα. Γιατί οι αρχαίοι Έλληνες ήταν πανέξυπνοι. Η ειρήνη λοιπόν στη μυθολογία ήταν κόρη του Δία. Το Δία το ξέρουμε, ο Θεός, ο αρχηγός των Θεών. Ήταν κόρη του Δία λοιπόν και της Θέμηδας. Η Θέμηδα, τώρα μεταγενέστερα, ονομάζουμε τα δικαστικά μέγαρα, τα δικαστήρια. Τα δικαστήρια. Και ακούστε το πιο ωραίο τώρα, αδερφές της, ξέρετε ποιες ήταν. Αδερφές της ειρήνης ήταν η Ευνομία. Ευνομία δεν είναι δύσκολη λέξη, αποτελείται από δύο. Εύνοια και νόμος. Είναι καλό. Άχι την Εύνοια, σε νομοταγής. Ήταν λοιπόν η μία της αδερφή της ειρήνης, ήταν η Ευνομία και η άλλη της η αδερφή ήταν η Δίκη. Όλοι ξέρουμε τη Δίκη. Δίκη, δικάζεται κάποιος. Οπότε σε συνεργασία και με τη μάνα τους που ήταν η Θέμηδα. Και ακούστε και το πιο καλό τώρα. Αυτές οι τρεις αδερφές μαζί, η Ειρήνη, η Ευνομία και η Δίκη, ήταν αυτό που λέμε, αυτό που κάνει ο Αντώνης τώρα ακριβώς το ρολόι του. Ήταν οι ώρες. Αυτές οι τρεις αδερφές ήταν οι ώρες. Η Ειρήνη που θα ασχοληθούμε σήμερα, η Ευνομία και η Δίκη, ήταν αυτό που, κοίταξε τώρα Αντώνης που λέμε, κοιτάμε την ώρα από μία πάει δύο, από δύο πάει τρεις, τέσσερις το απόγευμα, πέντε, ήταν οι ώρες. Οι αρχαίοι Έλληνες είχαν τα πάντα για το οτιδήποτε. Το εξηγούσαν μέσα από τη μυθολογία. Λοιπόν, οπότε σήμερα, επειδή είναι Παγκόσμια ημέρα ειρήνης, που επαναλαμβάνουμε είναι το αντίθετο του πολέμου, Δημήτρη, που θα σε ρωτήσω και σε δύο λεπτά και θα μου πεις δεν θυμάμαι, απλά επαναλαμβάνεις λέξεις, αλλά εν πάση περιπτώσει, ήταν αυτό, είναι το αντίθετο. Δηλαδή αυτή τη στιγμή που δεν έχουμε πόλεμο με την Τουρκία, επικρατεί ειρήνη. Μπορεί να έχουμε έτσι εχθρικές σχέσεις, αλλά πόλεμο δεν έχουμε, οπότε επικρατεί ειρήνη. Η ημέρα της ειρήνης δεν είναι επειδή η Ελλάδα και η Τουρκία δεν έχει πόλεμο, είναι παγκόσμια ημέρα. Δεν είναι δική μας, δεν τη γιορτάζουμε στην Ελλάδα. Είναι παγκόσμια και είναι ότι παγκόσμια επικρατεί η ειρήνη. Και το ζητούμενο αυτό είναι να μην υπήρχαν πουθενά να μην υπήρχε πόλεμος. Πουθενά να μην πέθανε βόμβες, πουθενά να μην πέθανε ο κόσμος, πουθενά να μην πεινούσαν τα παιδιά. Αυτό ήταν το ιδανικό, έτσι δεν είναι. Σε έναν κόσμο όμορφο. Και πουθενά να μην είχαμε πόλεμο. Δυστυχώς δεν γίνεται αυτό, είμαστε πολύ μακριά από αυτό. Λοιπόν, αυτά τα ολίγα. Θα ξεκινήσουμε. Ωραία, κύριε μου.